Καλημερούδια, αργοπορημένα σήμερα, καλημερούδια. Αλλά σήμερα δεν ξύπνησα καλά. Δυσκολεύτηκα εσύ σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, θα κάνουμε πολύ ωραία μαλλιά σήμερα. Και θα ξυπνήσω. Και θα δεις πώς θα μου χαλάξει η διάθεση. Ήρθα λίγο να με σώσει, να φύγει αυτή η μαυρίλα από εδώ πάνω. Δεν αντέχετε με τίποτα. Και θα κάνουμε τέλεια μαλλιά. Εσύ πάντα ήθελα αυτό εδώ που είναι σαν αφρολέξ. Ναι, σήμερα χρησιμοποιούμε Sweet Mess για να κάνουμε αυτό το πολυδιάστατο χρώμα που σου υποσχέθηκα. Τέλεια, πολύ μ' αρέσει. Μόλις τελείωσα από την Σύση, τώρα κατάλαβα γιατί καίγομαι. Νόμιζα ότι είναι η ζέστη από τον ήλιο, αλλά δεν είναι η ζέστη από τον ήλιο. Το είχα στο ζεστό γιατί το παρέχει ψωφόκριο και λέω γιατί σκάω τόση ώρα. Και πάω τώρα στο σούπερ μάρκετ γιατί λέω να φτιάξω και σήμερα σπανακόριζο, γιατί ξεκινάω νηστεία από σήμερα. Γιατί θέλω να πάω να κοινωνήσω, δεν μπορώ εγώ να κάνω και τις 40 μέρες νηστεία. Πραγματικά δεν το έχω κάνει ποτέ και νομίζω πως δεν θα τα καταφέρω και ποτέ. Οπότε πάω. Θέλω να σας πω τώρα πριν φτάσω ότι κανονικά σήμερα έπρεπε να με έχουν πάρει τηλέφωνο. Έχω παραγγείλει κάποια πορτατίβ τα οποία θα βάλω στο καινούργια μας κομμωδίνα, τα οποία ήρθανε, παιδιά, επιτέλους. Οπότε είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα room tour που θέλετε κι εσείς. Και υποτίθεται έπρεπε να με πάρουν, να πάω να τα πάρω, ότι θα έχουν έρθει, αλλά δεν έχει πάρει κανείς. Και έχω αρχίσει να αγχώνομαι, γιατί εγώ σήμερα μου είχαν πει ότι θα τα έχω, αλλά τα βλέπω να έρχονται. Θέλω επίσης να σας πω ότι θα σας βάλω στην περιγραφή του βίντεο τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε τις εσείς στο Instagram, γιατί θα βάλει σήμερα, δηλαδή χθες για εσάς, έναν τέλειο διαγωνισμό που μία τυχερή θα κερδίσει μία ανανέωση στα μαλλιά της. Οπότε μην το χάσετε. Αν μένετε εδώ στην Αττική, κάπου κοντά τέλος πάντων, ή αν θέλετε το κάνετε δώρο σε κάποια φίλη σας, ξαδέρφη σας, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ωραίο να μπείτε και να δηλώσετε μέρος στο διαγωνισμό. Και μπορεί να είσαι εσύ τυχερή που βλέπεις αυτή τη στιγμή το βίντεο, δεν ξέρεις, να κάνετε έτσι ένα χρώμα στα μαλλιά. Δεν θα σας κάνει εσύ ό,τι θέλει, θα πάτε εκεί να το συζητήσετε, να σας κάνει διάγνωση. Γενικότερα είναι πάρα πολύ συζητήσιμη η Σύση. Έφτασα στο σούπερ μάρκετ, στο σκλαβενίτη που σας έχω πει ότι μου αρέσει να ψωνίζω. Αυτός ο σκλαβενίτης εδώ που είναι κοντά στο σπίτι μου, παιδιά, είναι για πολλά γερά στομάχια. Γιατί γίνεται ένας πανικός στο πάρκινγκ. Δεν θα καταλάβω γιατί τσακώνονται έτσι. Ποιος θα πρώτο προλάβει να παρκάρει. Και από κάτω έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ. Μόλις γύρισα σπίτι και με περίμεναν αυτά τα δύο δέματα, θα τα ανοίξουμε σε λιγάκι και θέλω να σας δείξω, πήγα λίγο σούπερ μάρκετ. Είπα ότι θα πάρω και την κάμερα να σας δείξω και πλέον από το σούπερ μάρκετ και ξέχασα εντελώς. Λοιπόν, πέρα το ότι έχω κολλήσει με Maltesers, δεν ξέρω τι έχω πάθει, πήρα ένα σπανακόριζο για σήμερα επειδή όπως είπαμε ξεκίνησα νηστεία. Το είπαμε, δεν ξέρω αν το είπαμε. Και επειδή δεν προλαβαίνω γιατί πέρασε πάρα πολύ ώρα και θα γυρίσει και ο κανάκης και δεν θα έχω τίποτα. Πήρα το έτοιμο, δεν το έχω πάρει ποτέ. Πάντα τα παίρνω εγώ τα υλικά και το φτιάχνω. Ελπίζω να βγει ωραίο. Και θέλω να σας πω ότι το αγαπημένο μου Echoes το έχει στο σκλαβενίτη με ένα συν ένα δώρο. Συμφέρει γιατί έχει 4,5 ευρώ περίπου, νομίζω. Νομίζω έχει 4,5 ευρώ το ένα. Οπότε παίρνει κι άλλο ένα. Παιδιά, είναι από τα καλύτερα καθαριστικά. Είναι και οικολογικό. Είναι απίστευτο. Να το πάρετε να το δοκιμάσετε. Είναι φοβερό. Πάω να βάλω το σπανακόριζο να γίνεται γιατί δεν θα προλάβω. Και μετά επιστρέφω να ανοίξουμε αυτά τα δύο. Εδώ έχει ρούχα και εκεί έχει καλλυντικά. Έκλεψα και τα άνοιξα. Δεν άντεξα, ρε παιδιά. Λοιπόν, παρήγγειλα από Troublemaker αυτά τα τρία κοκαλάκια, τα οποία γίνεται ένας πανικός και μου αρέσουν πάρα πολύ. Με ρωτάτε συνέχεια από πού τα παίρνω. Και εδώ πέρα πήρα ένα πουά, δύο πουά και ένα ροζ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ όμορφο όταν τα βάζεις στα μαλλιά και στο χέρι όταν τα έχεις. Δείτε τι όμορφα που είναι. Όταν το βαρεθείς και το βάλεις στο χέρι σου, πόσο όμορφο δείχνει. Επίσης, πήρα αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχέδιο. Είναι και λίγο έξω από τα νερά μου, οπότε ήθελα να δοκιμάσω κάτι τέτοιο. Και για όλες αυτές τις διάφορες βαφτίσεις που έχω τώρα για τους γάμους, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό του και έτσι αποφάσισα να το πάρω. Και για καλή μου τύχη, τα δύο φορέματα που είχα επιλέξει, είμαι τυχερή γιατί μπορούν να φορεθούν και αυτά σε κάποιο γάμο, σε κάποια βάφτιση. Αυτό βασικά το έχω πάρει να το φοράω σε κανένα event.
ή σε καμιά βόλτα. Και πήρα και αυτό εδώ, σε αυτό το τέλειο χρώμα. Από κοντά το χρώμα είναι πιο ωραίο από ό,τι το είχα δει. Γιατί είναι έτσι ένα πολύ... Δεν μπορώ να το πω τι χρώμα είναι. Εκτός και να γράφει εδώ και με βοηθήσει. Yellow το γράφει, αλλά δεν είναι κίτρινο. Είναι και λίγο μουσταρδί, είναι και λίγο κίτρινο. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το σκοτώσω. Φανταστείτε αυτό το φόρμα. Είναι μακρύ, μέχρι κάτω. Είναι σαν το φόρμα που φορούσα τη βραδιά των Mad Walk. Του Mad Walk, όχι των. Μια βραδιά ήταν, τη βραδιά του Mad Walk. Και μόνο που είναι μακρύ. Πάει μέχρι κάτω. Και είναι τέλειο. Και επίσης πήρα και αυτό εδώ. Αυτό είναι λίγο πιο sexy και αυτό είναι λίγο πιο ρομαντικό. Και είναι στο στυλ μου, βλέπετε και όλα τα λουλουδάκια. Μου αρέσει γιατί έχω και 100 ώρα πέδιλα στην ίδια απόχρωση. Όπου θέλω να εκμεταλλευτώ και να τα φορέσω παρόλο που έχουν το κουνάκι. Επειδή δεν φοράω πολύ τα κούνη, ήθελα να βρω κάτι να μπορώ να το συνδυάσω. Και έτσι πήρα αυτό εδώ το φόρεμα. Και επίσης μου ήρθαν και από YSL. Μου ήρθε ένα τέλειο περιποιητικό χιλιών. Δείτε μέσα πώς είναι. Έχω εδώ πέρα το Tous Eclat, δύο concealer και την πιο αγαπημένη μου μάσκαρα όλων των εποχών. Πρώτη φορά που εγώ αγαπάω μάσκαρα, η οποία έχει πλαστικό βουρτσάκι, αλλά αυτή εδώ παιδιά είναι ονειρική. Αυτά και από YSL και πάω τώρα να ανοίξω την κατσαρόλα να δω τι έκανα. Γιατί είναι η πρώτη φορά που παίρνω έτοιμο σπανακόριζο και το φοβάμαι λίγο να σας πω αλήθεια είναι. Νομίζω ότι πρέπει να μου πέσει και λίγο παραπάνω αλάτι. Ελπίζω όχι γιατί θα τρελαθώ. Έχω φέρει την καταστροφή εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ευτυχώς δεν είχε πέσει πολύ αλάτι, ήταν μια χαρά. Απλά δοκίμασα λίγο και δεν ενθουσιάστηκα πολύ με τη ζέστη. Με τη ζέστη, λέω. Αϊντέ! Με τη γεύση. Γιατί δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο γευστικά όσο είναι αυτά που παίρνεις εσύ και το φτιάχνεις μόνος σου. Τέλος πάντων, τώρα επειδή δεν είχα χρόνο, καλό είναι και αυτό. Πάω τώρα να μαζέψω τον χαμό που έχω προκαλέσει εδώ. Πρέπει μια από αυτές τις μέρες να πάμε σούπερ μάρκετ γιατί το ψυγείο έχει αδειάσει και είπα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να κάνω το εξής. Να κάνω ένα γενικό μέσα στο ψυγείο, να τα βγάλω όλα να καθαρίσω και να πάω στο τζάμπο να πάρω κάτι θήκες, να τα οργανώσω λίγο καλύτερα τα πράγματα μέσα στο ψυγείο. Οπότε θέλω να μου πείτε αν θέλετε να το δείτε στο αυριανό βίντεο, γράψτε το μου για να το ξέρω να οργανωθώ, να πάω να ψωνίσω τα πράγματα και να το φτιάξω. Και επίσης σκέφτομαι να φτιάξω φέτος, να βάψω μάλλον φέτος παστέλα αυγά, αν τα καταφέρω. Αν σας ενδιαφέρει γι' αυτό πείτε μου να οργανωθώ και την Τετάρτη να έχετε βίντεο με οργάνωση ψυγείου και παστέλα αυγά. Λοιπόν, είμαι εδώ, θέλω να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση, μπορεί εδώ στα vlogs ή γενικότερα στα βίντεο να μιλάμε για καλλιτικά, να σας δείχνω ρούχα, να πηγαίνουμε βόλτες, ταξίδια από εδώ και από εκεί, αλλά πρέπει να λέμε και αυτά τα πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θέλω να το ακούσετε για να σας το πω γιατί το έχω ακούσει, έχει συμβεί και πολύ κοντά στη δική μου την περιοχή γιατί έγινε σε μια διπλανή περιοχή από το σπίτι μου. Πριν λίγες ημέρες, δεν ξέρω αν ακούσατε στην τηλεόραση ή εδώ στο ίντερνετ αν διαβάσατε κάτι, ότι παραλίγο να απαγάγουν ένα κοριτσάκι έξω από ένα δημοτικό σχολείο. Επειδή έχω πάρα πολλά κορίτσια τα οποία με ακολουθούν είτε από δημοτικό, είτε από γυμνάσιο, είτε από λύκειο, ό,τι ηλικία κι αν είστε, δεν σημαίνει ότι άμα πηγαίνω λύκειο εμένα μπορεί να μην μου συμβεί ή είτε πάω δημοτικό ότι σε μένα μπορεί να μην συμβεί. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε, ακόμα και σε μένα, ακόμα και σε έναν μεγαλύτερο άνθρωπο. Έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα, οπότε πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αν παρατηρείτε το οτιδήποτε που σας φαίνεται λίγο ύποπτο ή κάτι άλλο, καλό θα είναι να το λέτε σαν καθηγητή, στη μαμά σας, στον μπαμπά σας, σε κάποιο θείο σας, οποιονδήποτε τέλος πάντων μπορείτε να μιλήσετε. Το ξέρω ότι μπορεί να σας ακούγουμε σαν τη μαμά σας, σαν τη γιαγιά σας, σαν τη θεία σας, δεν ξέρω σαν τι. Αλλά τα λέω γιατί θέλω να το ακούτε και εσείς, αλλά και η ανιψιά μου, η Έλενα που παρακολουθεί τα βίντεό μου και ο ανιψιός μου που πάνω στο σχολείο, που πάντα είναι η αδερφή μου που έξω να τα πάρει, αλλά μεγαλώνοντας. Σίγουρα θα γυρίσεις και μόνος όταν πηγαίνεις λύκειο, γυρνάς και μόνος στο σπίτι, δεν περιμένεις τη μαμά σου απ' έξω. Αλλά πραγματικά πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14 να κοιτάτε δεξιά και αριστερά και οτιδήποτε σας φανεί ύποπτο ή να ξαναμείνετε μέσα στο σχολείο ή στον χώρο τέλος πάντων που είσαστε ή να πάρετε κάποιον τηλέφωνο να το πείτε κάπου ότι ξέρεις κάτι παρατήρησα αυτό ή οτιδήποτε. Οπωσδήποτε. Η αλήθεια είναι πως δεν είχα σκοπό να βγω. Είχα βάλει και πιτζάμες, λέω θα καθίσω σπίτι, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Αλλά με πήραν τηλέφωνο, με πήραν τηλέφωνο ότι ήρθαν τα πορτατίφ. Οπότε θα πάω να τα πάρω γιατί δεν κρατιέμαι τώρα, θέλω να το δω. 3 hours later.
Έχω γυρίσει από την έξοδο που πήγα να πάρω τα πορτατίβ. Δεν είναι το ίδιο πλάνο με πριν, μην νομίζετε. Πήγαμε να τα πάρουμε και τους είπα να τα ανοίξουν λίγο, να τους ρίξουμε μία ματιά. Και το ένα ήταν ελαττωματικό. Είχε σκουριές σε κάποια σημεία. Και ήρθαμε σπίτι μόνο με το ένα. Το αδερφάκι του δεν ήρθε μαζί. Και τώρα θα περιμένω να μου φέρουν άλλο, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το έχετε κι εσείς, αλλά εγώ ρε παιδιά, το να αγοράσω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει κάτι. Μια γρατζουνιά, μια κουκιδούλα, ένα κάτι. Δεν ξέρω αν επειδή είμαι περίεργη και τα ψυρίζω, τα κοιτάζω πάρα πολύ καλά. Αλλά μου συμβαίνει πάντα με ό,τι αγοράσω. Ή θα είναι χαλασμένο, ή θα είναι χτυπημένο. Όταν αγοράσω κάτι καλό, δεν εννοώ τώρα να πάρω μια βλακία, ξέρω, από την Τζάμπο και τέτοια. Τι κάνει? Σκιές. Τι σκιές? Τι σκιές? Για την καλύτερη λειτουργία του σπιτιού, πες μου. Μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, και κάπως έτσι αυτή η μέρα έφτασε στο τέλος τη. Φύγε από εκεί. Φύγε τώρα. Και κάπως έτσι λοιπόν αυτή η μέρα έφτασε στο τέλος της. Θα πρέπει να καθίσω τώρα να επεξεργαστώ το βίντεο γιατί έχει πάει αργά και με έχει πάρει ώρα και δεν θέλω να ξενυχτήσω. Θα σας δω πάλι αύριο στο επόμενο επεισόδιο της βλογκοστής. Σας αφήνω γιατί ο καναλιτής μου σπάει τα νεύρα πραγματικά. Σας φιλώ, θα σας δω αύριο, μην ξεχάσετε εγγραφή στο κανάλι μου, like αν σας άρεσε το βίντεο και κάτω στο σχολείο να μου αφήσετε σχόλιο για αυτά που σας ρώτησα νωρίτερα. Bye!